Παγιό γνωριμό του συνέλαβαν οι ανακριτέ των εμπρισμών του Δημαρχείου Πάφου και του Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων τη πόλη. Προκείται για 38χρονο πρώην υπάλληλο του Δημαρχείου Πάφου, ο οποίο συνελήφθηκε πριν ένα χρόνο περίπου και πάλι για υπόθεση εμπρισμού στο χτίριο του Δημαρχείου. Ο 38χρονο μετά τη σύλληψή του ανακρίνεται από την αστυνομία. Επίση, η αστυνομία διαρρευνά το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσει να συνδέονται μεταξύ του. Στην κατάθεση του, ο ύποπτο αρνείται εμπλοκή στι δύο υποθέσει και δίνει κάποιου ισχυρισμού που θα διερευνηθούν. Από τι προκατακτικέ έρευνε, ο δράστη γύρω στι 7 το πρωί φέρεται να έσπασε παράθυρο στο πίσω μέρος του Δημοτικού Μεγάρου και να έριξε μέσα εφλεχτή ύλη. Το πρωί, πάλι που ήρθαν εδώ στο πρώτη στο Δημαρχείο, είδε φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο. Και ειδοποίησε την πυροσβεστική και την αστυνομία. Η φωτιά κατασβέστηκε έγκαιρα προτού επεκταθεί στα υπόλοιπα γραφεία του Δημαρχείου Πάφου. Η άλλη πυρκαγιά στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλήσεων ξέσπασε στι 4.45 το πρωί. Προκλήθηκαν εκτεταμένε ζημιέ στον εξοπλισμό και έγραφα ενό γραφείου, ενώ από του καπνού επηρεάστηκε και το υπόλοιπο χτίριο.